J'habite à Merovigli. J'habite sur l'île la moitié de l'année depuis ma retraite. Ça fait 10 ans que je participe à la fête de Pâques. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, κέρνα μας, κέρνα μας. Να φάμε και να πιούμε, άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Να φάμε και να πιούμε. Το έθιμο αυτό εγώ το έχω βρει από πολύ μικρό παιδί. Είναι το μοναδικό που έχουμε στη Φολέγανδρο, αυτό της Παναγίας, η περιφορά της εικόνας. Κατεβαίνει λοιπόν από το μοναστήρι η εικόνα στο μεσημέρι, κατά τη μία, δύο εκεί. Κάνουν μία λιτάνευση κάτω στην χώρα και μετά γυρίζουν τα σπίτια, όλα. Με ποτά, με κεράσματα. Μετά αφού τελειώσει το βράδυ, μαζεύεται ο κόσμος εκεί πάλι και ξεκινάνε για την άλλη μεριά. Όπου φτάνει εδώ πάνω κατά τις 9.30 ώρα το βράδυ, γίνεται ο Εσπερινός, περπατώντας βέβαια. Γίνεται ο Εσπερινός και διανυκτερεύει η εικόνα στην ενορία μας. Την άλλη μέρα το πρωί γίνεται λειτουργία και αρχίζει η τελετή για την άνω μεριά, η διαδρομή. Μην είναι χρόνια χρόνια σήμερα. Αυτό το που γίνεται εδώ η περιφορά της εικόνας και ο κόσμος που γυρίζει μαζί έγινε από τα πολύ παλιά, αυτό έγινε να πούμε στα χρόνια του παππού μου που ήταν εξαρασία, δεν έβρεχε και κάνανε περιφορά την εικόνα για να βρέξει. Λοιπόν, βγήκαν από τη χώρα και πήγανε μέχρι μέσα, κοντά εκεί στο τέλος του νησιού. Με την Ανάσταση. Με την Ανάσταση, την Παναγία, να πούμε την εικόνα. Και γυρίσανε, όσο να πάνε στη χώρα κάτω που είναι το σπίτι της, άρχισε και έβρεχε. Τότε ήταν χρόνια φτωχά και ο παπάς, να πούμε, δεν είχε πόρη, να πούμε, για να ζει. Και μετά το κρατήσανε αυτό το έθιμο, γυρνάνε την εικόνα, να πούμε, την Κυριακή που είναι τη μέρα του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα πάλι και του δίνανε από κάτι, να πούμε, το κάθε σπίτι για να ζει κι αυτό. Εγώ τα θυμάμαι που ήσαινε κάποιος παπάς που είσαι πεθάνε από χρόνια κι αυτός, που ήσαινε κάποιος μαζί του με το καλάθι και είπανε μέσα τα, κανένα τυράκι και μια πίτα. Όχι λεφτά, γιατί τότε λεφτά δεν υπήρχαν. Αυτό που ήσαινε κανένα στο σπίτι του. C'est quelque chose de très spirituel et de très émouvant parce que on va dans toutes les maisons les plus humbles, les plus riches, et on découvre l'intimité des gens. Ils sont là à attendre qu'on vienne et à offrir ce qu'ils ont de meilleur. Ça nous permet de connaître
tous les gens autour de nous, dans leur maison. Εδώ ετοιμαζόμαστε, ξέρεις πόσο καιρό στην άλλη μεριά και στη χώρα. Δεν μένει μέσα στο σπίτι, στο κάθε σπίτι της νοικοκυριάς, δεν μένει τίποτα. Του ασπρίζουν κάθε χρόνο για να μπει η Παναγία. Αυτό που το πας. Αυτό είναι το πιο... Μέχρι όλη την Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, ο κόσμος παλεύει μανιωδώς. Ετοιμάζεστε πολύ πιο πριν για... Βέβαια, γίνεται η προετοιμασία, ασπρίζουμε τα σπίτια μέσα, έξω, φτιάχνουμε όλα αυτά που βλέπετε, τους τρώνουμε τραπέζι από τα πάντα, όλα τα σπίτια, και μπαίνει και βγαίνει όλος ο κόσμος σε όλα τα σπίτια. Όταν έρχεται ξένος κόσμος είναι κάτι ευχάριστο. Είναι μια κίνηση στον τόπο, είναι μια φιλοξενία. Μπαίνει ο άνθρωπος στο σπίτι σου και ανοίγει στο σπίτι σου με κάποια έτσι ευχαρίστηση. Όπως μιλάμε εμείς τώρα και ευχαριστιόμαστε να μεταξύ μας, έτσι και ο κάθες που θα να μπει στο σπίτι αυτό αισθανόμαστε. Και πώς είναι που έρχονται ξένοι μες στο σπίτι σας, αισθάνεστε καλά? Καλά, τι, γιατί όχι. Καλή μόνο. Καλά. Είναι φιλοξενία. Φιλοξενία, είναι, ναι. Φιλοξενία, ναι. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, δεν ξέρουμε. Με... Αλλά εντάξει, το κάνουμε το αυτό. Χαιρόσαστε να μπαίνει ο κόσμος. Ναι. Γιατί. Όταν μπαίνουν άγνωστοι στο σπίτι, μπήκανε το ελάχιστο 100 άτομα μέσα στο σπίτι. Έχω δικό μου κρασί, τσερνό, ρατσί, φαΐ, μεζέ, ό,τι θέλει. Όλα τα σπίτια έχουν μεζέτες, όλα, υλικά, διάφορα. Το μόνο είναι η πίτα και η μελόπιτα, το απαραίτητο. Και ακολουθούν ό,τι άλλα θέλει ο καθένας. Μεζεδάκια, κρέας, κοκκινιστό, ψητό, και φτεδάκια, οτιδήποτε, και κρασί, γιατί το κρασί θέλει. Ο Λεχανδρή, ο Χαμάνα Μαλαμανή, ο Λεχανδρή της μου Παναγιά. Μεγάλη σου η χάρη, μεγάλη σου η χάρη. Σε έχουμε για το καμάνα. Την επόμενη μέρα, την τρίτη μέρα, την πάνε για το τρίτο χωριό στο Καραβοστάσι, στο λιμάνι, όπου γυρνάει εκεί, μπαίνει στα καΐκια, κάνουν βόλτες και το βράδυ, το απόγευμα την πάνε στο σπίτι της. Όλη αυτή η διαδικασία όμως περπατώντας. Και τελειώνει το Πάσχα στην τρίτη μέρα. Έχουμε για το χαμάνα μάνα μάνι, σε έχουμε για προστάτησα. Μεγάλη σου η χάρη και του νησιού καμάρι. C'est une coutume très, je trouve, très, très, qui a besoin de durer, qui est très traditionnelle et qui est très émouvante. Et le pope est arrivé, il s'est assis tout de suite dans le fauteuil de mon grand-père. Et là, c'était magnifique. Très émouvant. Merci beaucoup. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε, κέρνα μας, κέρνα μας, να φάμε και να πιούμε, άιντε να κερνάς, να καλοπερνάς. Να φάμε και να πιούμε,
αϊδέ να γερνάς, να καλό περνάς.